Πάμε να κάνουμε και σύνδεση με τον Γιώργο Τσελίκα, διότι έχουμε μια έκρηξη, σοβαρή έκρηξη, σε νυχτερινό κέντρο, εκεί κοντά στην παραλία, εκεί κοντά στο Σούνιο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Ήταν περίπου 12 τα μεσάνυχτα, όταν άγνωστοι εδώ, είμαι στην Αγία Μαρίνα Κοροπίου, στο 35ο χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Υπάρχει ένα μαγαζί που διοργανώνει εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια. Οι άγνωστοι λοιπόν τοποθέτησαν ένα αυτοσχέδιο, εκδοτικό μηχανισμό. Ισχυρότατη έκρηξη ήταν, γιατί μου είπαν οι κάτοικοι που μένουν 600 μέτρα μακριά ότι ακούστηκε ο κουφαντικός θόρυβος. Με αποτέλεσμα να γίνουν μέσα στον αύλιο χώρο ζημιές από τοιχείο του καταστήματος, να σπάσουν οι αλοπίνακες, καθώς και δύο κτίρια που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση. Η αστυνομία τώρα από κάμερας ψάχνει να βρει τους δράστες φυσικά, αλλά και τα κίνητρα. Έτσι, των δραστών που τοποθέτησαν αυτό το αυτοσχέδιο εκδοτικό μηχανισμό. Δεν τραυματίστηκε κανείς, ήταν κλειστό το μαγαζί τη συγκεκριμένη ώρα. Θεοδόση, τι βλέπει η αστυνομία πίσω από αυτό? Ισχυρός ο εκρηκτικός μηχανισμός, δυναμίτιδα, πυραγωγό σχοινίο, φυτίλι. Δηλαδή, μεγάλη ποσότητα δυναμίτιδας, έχει γκρεμιστεί η Μάνδρα. Το τμήμα εκβιαστών της ασφάλειας Αττικής έχει πάρει την έρευνα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Τι ψάχνουν οι αστυνομικοί? Ψάχνουν ότι πρόκειται για κάποιο μήνυμα. Και ποιος το στέλνει αυτό το μήνυμα, μάλλον θα πρέπει να το ψάξουμε μέσα στη νύχτα. Λοιπόν, πάμε. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε ένα καλό ρεπορτάζ.